Είναι φορές που όταν κοιτάω την αστυνομία σήμερα, λέω σε τελευταία ανάλυση και λίγα κάνουν. Και λίγα κάνουν, διότι μπαίνω στη θέση τους και λέω, αν ξέρω ότι έχω απεριόριστη εξουσία και ότι ουσιαστικά μπορώ να κάνω σχεδόν ό,τι θέλω και να παραμείνω ατιμόρυτος. Τελικά ναι, λίγα κάνουν. Όταν λέμε ειδικές μονάδες στην Ελλάδα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πού πρόσκειται ιδεολογικά, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτές τις μονάδες στο στρατό. Όταν λοιπόν λέμε ότι εξορισμού προτιμώ αυτούς, εξορισμού παίρνουμε άτομα με συγκεκριμένη ιδεολογική, ακροδεξιά, αν όχι φασιστική ιδεολογία. Όταν λοιπόν λέμε εκ των υστέρων, μα γιατί ειδικά οι άντρες της ομάδας ΔΕΛΤΑ φέρονται έτσι, μα γιατί είναι φασίστες, διότι επελέγησαν επειδή ακριβώς είναι φασίστες ή έστω ακροδεξί. Είναι μέσα στα κριτήρια πρόσληψης, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Δεν λέγεται ως τέτοιο, αλλά αυτό είναι. Για την εκπαίδευση στην Αμυγδαλέζα, όπου είναι, στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα, στην οποία είχα το προνόμιο, θα πω, να κάνω κάποιες διαλέξεις πέρυσι για τα θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, είχα την χαρά, θα έλεγα, να ανακαλύψω ότι οι δόκιμοι αξιωματικοί επικαλούμε τη φασιστική ιδεολογία τους. Σε τελευταία ανάλυση, να σας πω κάτι, μου ήταν αδιάφορο ποια ιδεολογία επικαλούνται. Εγώ ως πολίτης αυτό που άκουσα ήταν ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσω τον νόμο εάν δεν συμφωνώ με τον νόμο. Δεν πρόκειται να υπακούσω στις εντολές της ιεραρχίας μου αν δεν συμφωνώ με τις εντολές της ιεραρχίας μου. Το πρόβλημα, αν θέλετε, είναι εκεί. Είναι στην εκ των προτέρων αποδοχή, στην εκ των υστέρων συγκάλυψη. Σε τελευταία ανάλυση, αυτό που συμβαίνει στο δρόμο και βιώνουμε εμείς όλοι ως πολίτες και ως διαδηλωτές. Γυναίκα σφαδάζει από τον πόνο, έχει μόλις δεχτεί στο πόδι της μία ναυτική φωτοβολίδα, την οποία εκτόξευσαν κουκουλοφόροι. Οι εικόνες είναι σκληρές, η γυναίκα ζητά βοήθεια. Αστυνομικοί με δύο πυροσβεστήρες προσπαθούν να σβήσουν τη φλόγα. Είναι το αποτέλεσμα του εκ των προτέρων και του εκ των υστέρων, και πάλι σας λέω, δεδομένων αυτών, και λίγα κάνουν. Όταν κατηγορούμε την αστυνομία δικαίως, πολλές φορές τίνουμε για λόγους ευκολίας ή και για το πολιτικό παιχνίδι να θεωρούμε ότι λειτουργούν βάσει εντολών. Είπε ο τάδε υπουργός, αποφάσισε η κυβέρνηση. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι, θα μπορούσαμε να το λύναμε. Θα άλλαζε η κυβέρνηση, θα έρχονταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και θα το έλυνε. Όπου μπορούμε να έχουμε πραγματικά εντολή της πολιτικής ηγεσίας, χτυπήστε τους διαδηλωτές, δεν θέλουμε να γίνει αυτή η διαδήλωση, λιώστε τους. Να μας απαντήσει η αστυνομική διοίκηση για ποιο λόγο μέσα στο βουνό δεν κινδυνεύει αστική ζώνη και πετάνε κροτίδες. Για ποιο λόγο μέσα στο βουνό δεν κινδυνεύει αστική ζώνη, δεν κινδυνεύει κανείς. Για ποιο λόγο, κοιτάξτε, ο ουρανός, κοιτάξτε τι έγινε. Φωτιά πήρε το βουνό. Πήρε φωτιά το βουνό, πήρε φωτιά το βουνό, κοιτάξτε. Όχι ρε παιδιά, ζωντανή είναι. Παιδιά, γυναίκα πράγμα. Γυναίκα πράγμα. Τη ρίξανε κάτω, δεν τη δείχνω. Γυναίκα πράγμα. Εκεί είναι ένα παλικάρι, εκεί είναι άλλο ένα παλικάρι. Αυτή τη στιγμή μπροστά μου έχω τρεις ανθρώπους, τους οποίους τους ρίξανε από πάνω. Δεν πέσανε με τα καπνογόνα. Τους ρίξανε από πάνω. Ο πάτερ, κοιτάξτε τον πάτερ. Είναι αυτός που έπεσε από το βουνό. Ρίξανε τον πάτερ που σας έδειξα από το βουνό προηγουμένως, από τέρμα επάνω. Του πατήσανε κλωσιά και έπεσε. Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, σας το λέω άλλη μια φορά. Είστε εδώ και υπερασπίζεστε τα Σκόπια. Μπράβο σας κύριε αξιωματικές, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Φασισμό της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι φασιστική η ελληνική κοινωνία. Είναι φασίζουσα.